Κυβέρνηση με σήμα το κουτάλο πύρουνο Και ένα φλόρο ξαφνικά έχει για τυράνο Μια πρωθυπουργάντζα που έχει την καβάντζα Κάθε ορτινάτζα δευτεράτζα για μπροστάντζα Όλοι όρνηθε του άριστου κεφάνι Και θα έλεγα εντάξει φίλε μάλλον πλάκα κάνει Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show Ενώ μας χατζή ηρεμίας και αυτό είναι το show Στο οποίο μπορείς να έρθει και να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά Κάθε μέρα για θέματα που σε αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και σε αρκινοποίηση αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προς τα έξω. Πολλά νέα, απίστευτα νέα, δικτατορία κανονική και μπορώ να πω γκαντεμιά, μια γκαντεμιά απίστευτη. Οι άνθρωποι μας, οι συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή θα κοιμηθούν έξω στην Κρήτη μιλάω προφανώς λόγω του σεισμού. Θα σα κάνω όλου μία ερώτηση και θα πω κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Οπότε ακούστε με, προσοχή. Και γενικά αυτό το βίντεο με μεγάλη προσοχή γιατί θα κάνω αποκαλύψει. Από τότε που έχει αναλάβει ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πε μου ένα πράγμα στο οποίο έχει πάει καλά η χώρα. Ένα. Στα σχόλια από κάτω. Μόνο ένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρέμει. Τρέμει γιατί είδε στη Γερμανία το κόμμα το οποίο ήταν υπέρ όπως το δικό του κόμμα να έχασε. Τρέμει γιατί υπάρχουν και αλλού εκλογές και για πρώτη φορά στην Αυστρία έχω την εντύπωση. Και για πρώτη φορά μπαίνει νέο κόμμα στη Βουλή με 7%. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το κόμμα που μπήκε στην Αυστρία με 7% που δεν ξέρουμε τι νοθεία παίχτηκε και θα σου εξηγηθώ για την νοθεία Κανονικά όλα, θα τα πούμε όλα εδώ. Και για τι εκλογέ στη Γερμανία φυσικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ακούσει κάτι το οποίο μπορεί να ξέρει, μπορεί να μην ξέρει. Στην Αριζόνα βγήκε το audit. Η διαφορά Trump με Biden ήταν 10.000 ψήφοι. Ο έλεγχο αυτό, το audit αυτό ήταν για 2 εκατομμύρια ψήφου. Δεν ξέρουμε τι συνέβη σε όλη την πολιτεία τη Αριζόνα. Δεν ξέρουμε τι συνέβη δηλαδή σε όλη την πολιτεία τη Αριζόνα παρά μόνο σε 2 εκατομμύρια ψήφου. Σε αυτά τα δύο εκατομμύρια ψήφου βρεθήκαν ανομαλίε. Αυτό είναι ο επίσημο όρο, με σκοπό να μην έχουμε και θέματα εδώ με την πλατφόρμα. Βρέθηκαν ανομαλίε και το τι θα κάνει η πολιτεία για το εάν θα κάνει the ή οτιδήποτε είναι νόμιμο και σωστό από εδώ και πέρα είναι δικό τη θέμα. Γιατί ποσοστά μιλάμε σε δύο εκατομμύρια ψηφοδέλτια, μιλάμε για 44.000 κοντά ψήφου. Η διαφορά, ξαναλέω, ήταν μόλι 10.000 για το ποιο κέρδισε τη συγκεκριμένη πολιτεία. Είναι ένα από τα πέντε swing states. Ο πρόεδρο κάνει στην Georgia rally και φυσικά ο λαό συνεχίζει και είναι εκεί κοντά του και τον στηρίζει. Αυτά στη ΣΥΠΑ. Την ίδια χρονική στιγμή, μετά από λίγε ημέρε, αυτό έγινε την Παρασκευή, την Κυριακή, υπήρχαν τα αποτελέσματα και οι εκλογέ τη Γερμανία. Τι έγινε λοιπόν στη Γερμανία. Και μετά θα σου πω γιατί τρέμει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ψηφοφόρη κάτω των 30 απέρισαν τα παραδοσιακά κόμματα. Το 22% ψήφισε τους πράσινους, το 20% του φιλελεύθερου. Πώς ψήφισαν οι ηλικιακέ ομάδες. Αυτή τη στιγμή θα σου διαβάσω κάτι από τη συστημική αυγή, που η αυγή ίσον ΣΥΡΙΖΑ, ίσον ΛΟΑΤΚΙ, ίσον στο ίδιο παιχνίδι του νεοφιλελευθερισμού και του ολοκληρωτισμού. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι η απόλυτη μοναρχία, ο απόλυτος ολοκληρωτισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφέρει καθόλου. Απλά έχει τον Τσίπρα που είναι πιο φιλικός προς τον απλό εργάτη, να το πω έτσι. Προς τον απλό ιδιώτη. Μακριά από σοσιαλοδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες κινήθηκαν οι νεότεροι ψηφοφόροι στη Γερμανία σύμφωνα με έρευνα του ZDF. Αυτές οι έρευνες, by the way, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Θα σου δείξω μετά τι λένε στην Ελλάδα να γελάσουμε όλοι μαζί. Οι νέοι και οι νέε 18 με 29 ετών στήριξαν πράσινου και φιλελεύθερου, με τα αντίστοιχα ποσοστά του στο συγκεκριμένο κοινό να ανέρχεται σε 20, 22 και 20%. Η αριστερά, αυτό και θέλει να καταλέξει η αυγή, φαίνεται πω στηρίχθηκε περισσότερο από την ίδια ηλικιακή ομάδα, καθώ στήριξε το 8% των νέων. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Δείχνει ότι 8% δεν ξέρουν τι ετοιμάζεται και τι θα του έρθει μελλοντικά. Ένα αντίστοιχο ποσοστό, αρκετά χαμηλότερο από την εθνική τη επίδοση, πήρε η ακροδεξιά του AFD. Στι ηλικίε 45 με 59, τα ποσοστά των κομμάτων προσωμιάζουν με αυτά των εθνικών αποτελεσμάτων. Ενώ άνθρωποι άνω των 60 στήριξαν μαζικά σοσιαλδημοκράτε και χριστιανοδημοκράτε. Στην οθία που έρχεται στι εκλογέ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το επόμενο διάστημα θα είναι μέσα σε 8 μήνες οι επόμενες εκλογές, οι εθνικές θα προσπαθήσουν όπως στη Γερμανία να σου πουλήσουν την ιδέα να πας με επιστολική ψήφο. Θα κάνουν τα πάντα για να σου το κάνουν πανεύκολο. Εάν επιλέξεις επιστολική ψήφο και είτε ψηφίσει νέα δημοκρατία, είναι το ίδιο και ταυτό. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και την πίτα μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν. Αυτά στην επιστολική ψήφο. Επίσης η νοθεία επιτυγχάνεται σε αυτούς που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Αυτές οι εκλογές που έρχονται θα είναι οι πιο σημαντικές εκλογές που θα καθορίσουν το μέλλον αυτού του τόπου. Οι πιο σημαντικές εκλογές. Είτε ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίσεις ΚΙΝΑΛ, είτε ψηφίσεις Βελόπουλο, είτε Μέρα 25, είτε ΚΚΕ, πρέπει να ξέρεις ότι όλοι αυτοί, ίσω με μια εξαίρεση του Βελόπουλου, αλλά τώρα που έμαθα ότι πήγε ο Γεραπετρίτη στο γραφείο του, ίσω και να μην υπάρχει εξαίρεση στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λυπάμαι, Βελόπουλε. Εδώ θα φανεί η αλήθεια. Και άμα θέλει, βγέ και πε στη Βουλή για την Τέρνα. Άμα θέλει, βγέ και πε στου ανθρώπου γιατί πήγε ο Γεωραπετρίτη στο γραφείο σου. Αυτά δεν είναι κρυφά, αλλά το να ξέρουμε τι υπόθηκε, τι έγινε και όλα τα σχετικά, εγώ το θεωρώ υψή τη σημαντικότητα στι επερχόμενε εκλογέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσο ο Βελόπουλο σου πετάει προπαγάνδα και προπέτασμα καπνού ότι το ΣΥΡΙΖΑ και ο Κινάλ θα κάνουν κίνηση σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια στιγμή υπάρχει ένα ο Αντώνης ο Σαμαρά, ο οποίο εγώ είμαι αντίθετο και με τον Σαμαρά γιατί θέλει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι η μόνη. Όλοι αυτοί, πρόσεξε το πρόβλημά του, στηρίζουν τη Λαρνέα Ήδρα, τη Νέα Δημοκρατία. Και οι ατζέντε και οι πολιτικέ περνάνε. Εμεί δεν ψάχνουμε αυτό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αυτοί δεν είναι ικανοί στο να πάρουν την ευθύνη πάνω του, διότι έχουν πολιτικό background. Εμεί θέλουμε κάτι διαφορετικό για αυτή τη χώρα, έναν άλλον ηγέτη. Έναν που μπορεί βασικά να ηγηθεί τη κατάσταση και να παίξει πολιτική. Και να ξέρει το παιχνίδι του και να το έχει βιώσει στο πετσί του. Και να βρίσκεται πίσω από τη φυλακή. Θα έλεγα εγώ εδώ. Και μια και το ανακοίνωσα, εάν ο Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει κόλπο, θα το πω πιο μετά αυτό. Θα το πω πιο μετά αυτό. Δεν θα ξεφύγει. Το θέμα είναι ότι το S5 ήταν τη Μέρκελ. Απέτυχε. Προσπάθησαν να κάνουν ενωθεία με επιστολική ψήφο και απέτυχαν. Οι πράσινοι πήραν μεγάλο ποσοστό. Αρκετά μεγάλα ποσοστά. Εδώ είναι διαχωρισμένο με την ηλικιακή ομάδα ο συγκεκριμένο πίνακα για όλα τα κόμματα. Το AFD θεωρείται η άκρο δεξιά. Βλέπεις ότι η ακροδεξιά στη Γερμανία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους. Οι νέοι επειδή είναι πιο snowflakes επιλέγουν πιο πολύ πράσινους, πιο πολύ αυτό το κόμμα FDP. Δεν επιλέγουν ευτυχώς σοσιαλοδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες. Οι χριστιανοδημοκράτες ξαναλέω είναι της Μέρκελ. Να σου πω τώρα το εξή. Η δεξιά, αυτό που θεωρούν ακροδεξιά, δεν έχει σχέση με την ακροδεξιά που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Όχι, καμία σχέση. Δεν υπάρχει κάποιος, συσχετισμό. συσχετισμός. Αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι, απλή, είναι απλά οι Έλληνες πατριώτες που τις κυνηγάνε με νύχια και με δόντια. Δεν υπάρχει άτομο που να έχει αυτή τη στιγμή επιρροή και να μην προσπαθούν να το κόψουν, να μην προσπαθούν να το κατευνάσουν, ακόμα και την τούνη. Ακόμα και αυτήν κυνηγάνε, διότι ξέρουνε. Πάντως τα ξέρουνε όλα, μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε, τα ξέρουνε όλα. Η προπαγάνδα αυτή δεν θα περάσει του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λίγο στι εκλογέ τη Ελλάδο. Έρχονται εκλογέ. Στο ξαναλέω. Πρόσεξε τώρα να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή, στι εκλογέ, μαζί με τι εκλογέ Γερμανία και Αυστρία, υπήρξαν και κάποιε εκλογέ τοπικέ Νέα Δημοκρατία, λέγονται ΝΟΔΕ, οι οποίε αυτέ οι εκλογέ είναι τίποτα, δεν σημαίνουν απολύτω τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Αυτοί όλοι του Κοιμούνται και είναι βαθιά νυχτωμένοι. Κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δυστυχώ, ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ένα μονάρχη. Του ετοιμάζει ένα απίστευτο σύστημα. Στο οποίο το εισόδημά του θα εξαρτάται μόνο. Μόνο από το βουλευτικό του εισόδημα. Δεν ξέρουν αυτοί οι περισσότεροι το πώ θα βγάλουν με διαφορετικού τρόπου λεφτά. Δεν το γνωρίζουν. Δεν έχουν αυτοματοποιημένε επιχειρήσει να... ή η real estate να του φέρνει πίσω παθητικό εισόδημα. Δεν τα γνωρίζουν αυτά εδώ. Και το μόνο που του ενδιαφέρει είναι αυτή η έγλη που τίποτα, δεν υπάρχει καμία έγλη πλέον τη Νέα Δημοκρατία. Που έχει διαγράψει τα προηγούμενα τη μέλη, τα οποία ήταν αξιόλογα άτομα. Και του κυνηγάει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι άλλο πατριωτικό κόμμα. Είναι ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα, απαράδεκτο, το οποίο έχει απλώσει τα δίχτυα του παντού με λαγού. Με λαγού. Και νομίζουν ότι θα, θα πάρουν και ψήφου. Ενώ είναι τίποτα. Τίποτα. Μηδέν ιστοπηλίκων. Και θα εξετάσουμε όλου του λαγού κάποια στιγμή όταν έρθει η καλή ώρα. Εδώ λέει λοιπόν ότι η πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων λέει 36,1% Νέα Δημοκρατία, 24% ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά αν τα ανάγουμε στις Γερμανίες εκλογές, ούτε θέλω να ξέρω τι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα την κάνω αυτή τη δουλειά και θα την παρουσιάσω σε επόμενα βίντεο αυτής της εβδομάδος. ΣΥΡΙΖΑ 24%, κοινά 6,3%. ΚΚΕ 5,7%, ελληνική λύση 4,7%, μέρα 25,3%, άλλο κόμμα. Αυτό ποιο είναι το άλλο κόμμα, 5,7%, δεν έχω αποφασίσει 14%. Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών, θετική μάλλον θετική στο μιτσοτάκι λέει 48,6%. Αρνητική μάλλον αρνητική, 50%. Hm, σιγά σιγά ξυπνάνε. Κουτσούμπας, καλά τι είναι τώρα την άλλη. Τσίπρας, μάλλον αρνητική 65%, θετική 35%. Βελόπουλος, 75%. Αρνητική, μάλλον αρνητική, 17,5% θετική. Αυτά τα ποσοστά ξέρει τι σημαίνουν. Καταρχά, να πω κάτι στο Βελόπουλο, στα ίσια. Ο Μητσοτάκη θα σα βγάλει εκτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όσο και να κλέψουν με νοθεία, δεν γίνεται να κλέψουμε. Ό,τι και να ετοιμάζουν με αυτό το συστηματάκι, θα πέσει σήμα να πάνε όλοι face to face. Στι εκλογέ ΝΟΔΕ, λοιπόν, ο Μητσοτάκη τεστάρει, που είναι τη Νέα Δημοκρατία εκλογέ, τεστάρει. Επιστολική, ηλεκτρονική ψήφο βασικά. Ηλεκτρονική ψήφο. Εσένα θα σου πούνε επιστολική ψήφο, θα σου πούνε και μια καμπάνια διαφήμιση και έτσι είναι που θα γίνει η νοθεία. Με ηλεκτρονική ψήφο. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό αλλάζει. Εάν σέβεσαι τον εαυτό σου, είναι κάτι που δεν κάνει. Πηγαίνει face to face κανονικά. Εάν είσαι Νέα Δημοκρατία, με τα μπούνια να ψηφίσει την ε, με επιστολική ψήφο. Με τα μπούνια, αλήθεια. Αλλά αν είναι να ψηφίσει οτιδήποτε άλλο, ή ΣΥΡΙΖΑ ή κοινά, ή όλου αυτού από του Βουλή, όποιον να ψηφίσει από τη Βουλή, με τα μπούνια ρίξει επιστολική ψήφο. Να ξέρει όμω ότι άμα ρίξει κάποιο άλλο πατριωτικό κίνημα που ετοιμάζεται, τελείωσε. Έχει πάει αυτόματα στη Νέα Δημοκρατία. Να το ξέρει αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν σου πουλάνε, συνεχίζουν να σου πουλάνε μια ακόμα προπαγάνδα. Και αυτό με την επιστολική ψήφο και το ποιοι είναι λαγοί θα σου δείξω ένα δημοσίευμα το οποίο είναι κατάπτυστο. Θάνο Τζίμερο. Ο Θάνο Τζίμερο ξέρουμε όλοι για τι θρησκευτικέ του πεπιθήσει, ξέρουμε όλοι ότι ο άνθρωπο είναι α αλλού ανήκει. Και ο Θάνο Τζίμερο λοιπόν είναι ένα κόμμα μαζί με τον Γκρανιδιώτη το οποίο ζήτημα να παίρνουν 0,3%. Αλλά παρόλα αυτά κρατούν μια στάση επιθετική απέναντι σε αυτούς που επιλέγουν να μην εμβολιαστούν. Μια στάση η οποία, ο Κρανιδιώτης άμα δεις τι έχει πει, είναι, τι να πω, είναι, είναι δεν δε, δε χρειάζεται καν να πω, μπορείς να τα δεις όλα στο Twitter τους. Ο Τζίμερος λοιπόν, ένα ακόμα το τίποτα, λέει, το 40% των Γερμανών προτίμησαν την επιστολική ψήφο, μόλον ότι βρίσκονταν εντό τη Γερμανική επικράτεια. Εμεί δεν τολμήσαμε να την υιοθετήσουμε ούτε για του απόδημου. Για του απόδημου, Τζίμερε, λοιπόν, εάν την υιοθετούσαμε και ο Τσίπρα έλεγε ναι σε αυτό το πολύ άσχημο μέτρο, θα υπήρχε 100% νοθεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νοθεία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Μητσοτάκι να κάνει δικτατορία. Κατάλαβε τι συμβαίνει εδώ, Τζίμερε. Εσύ είναι ακόμα του τίποτα. Δεν θα πρέπει να σε ενδιαφέρουν οι απόδημοι. Ούτε ξέρουν το όνομά σου εκεί πέρα. Το καταλαβαίνει, ότι είσαι ένα απόλυτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι το position που έχει, η θέση που έχει, δεν είναι στο να μιλάει αυτά εδώ. Λε ότι έχει 50.000 fake followers και παίρνει το πολύ χίλια likes. Αυτό είναι γελίο. Τα retweets που πήρε είναι το δικό μου retweet, που σου λέει από κάτω. Τζίμερο, εσύ και με την οθία τη επιστολική βολή δεν μπαίνει, ρε φίλε. Ε, να το κάνουμε, ρε φίλε. Λέει εδώ πέρα ο Τζίμερο. Στην Εστονία ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το 2002. Από τότε έχουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Σιγά σιγά λέει, μην βιάζεστε. Θάνο Τζίμερο. Δημιουργία ξανά, δημιουργία νέα δεξιά. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόμμα του. Το πραγματικό. Κάτι από όλα αυτά είναι πάντω. Και έχουν κάνει deal με τον κρανιδιώτη, γιατί είναι άφραγγοι και οι δύο. Δεν ξέρω αν είναι άφραγγοι, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι δεν τα πάνε και πολύ καλά με όλα τα lockdowns και όλα αυτά. Οι αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίε. Οπότε θα προσπαθήσουν να φάνε τα λεφτά του Μιτσοτάκη να θυλάσσουν την πρωθυπουργική την ύπλο, όπω λέει και ο Μηθριδάτη. Πολύ σωστά. Ο Τζίμερο θέλει να μου πει λοιπόν εμένα τώρα, με ένα κόμμα το οποίο είναι τίποτα, μηδενικό, που όποιο πάει με τον Τζίμερο θα μαυρίσει κατευθείαν το όνομά του, γιατί ο άνθρωπο έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι υπέρ των υποχρεωτικών, υπέρ τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να μπει στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά τα κάνουν για να συμπράξουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει χειρότερο, αθλιότερο πράγμα. Πανδημία από κάτω. Γιατί χωρί νοθεία θα μπει. Αυτό είναι καλό ερώτημα. Ούτε με νοθεία θα μπει, ούτε χωρί νοθεία δεν πρόκειται να μπει. Αλλά το γιατί τον τζίμερο τον ενδιαφέρει, τι γίνεται στην Εστονία, που στην Εστονία έχουν βασικά κράτο. Και δεν κλέβουν ενδεχομένω. Αν και με την επιστολική κλέβουν όλοι. Με την ηλεκτρονική ταυτότητα ξέρει τι ψήφισε ακριβώ. Εδώ δεν έχουμε ηλεκτρονική ταυτότητα ακόμα τζίμερο. Οπότε η ψήφο η δικιά σου που θα πάρει στο δικό σου το κόμμα, πώ θα τεστάρει εσύ, θα τσεκάρει ότι η ψήφο σου πήγε στο δικό σου το κόμμα και δεν πήγε σε κανένα άλλο κόμμα. Μπορεί να μου το απαντήσει αυτό, εσύ είσαι τόσο έξυπνο και ενδιαφέρεσαι για το τι συνέβη για του απόδημου. Δηλαδή πραγματικά. Και λέει το 40% των Γερμανών προτίμησαν την επιστολική ψήφο. Ε, γι' αυτό πήρε το, το S5 τόσο μεγάλο ποσοστό. Δεν θα έπαιρνε τύπ τίπ για tip. Τίποτα δεν θα έπαιρνε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άτομο που να ξέρω, που να είναι είτε εμβολιασμένο είτε ανεμβολίαστο, και να μιλάει με σωστά λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω ούτε έναν άνθρωπο. Δεν θα τον ψηφίσει ούτε ένα. Το κοινάλ παίρνει 0,0%. Ο Τζίμερο δεν υπάρχει ούτε στο Μητρό. Ο Τζίμερο δεν υπάρχει καν στο Ποιον θα ψηφίσει. Καν. Δεν μπαίνει εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με το όνομα αυτό. Και που το μίλησα σε αυτό το show είναι too much. Είναι ξεκάθαρο όχι. Και αυτό και ο κρανιδιώτη πουλάνε την ψυχούλα του για να πάνε με το μιτσοτάκι. Μπα και πάρουν λίγα λεφτάκια και επιβιώσουν. Είναι για μένα κατάπτυστη, κατάπτυστη. Τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. Το μόνο που ξέρουν είναι να βγαίνουν και να λαϊκίζουν. Και σε ποιον λαϊκίζουν. Σε κάτι μάρτυρε λαϊκίζουν. Σε κάτι μάρτυρε του. Κατάλαβε τι λέω, Τζιμέρο. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα δούμε και θα εξετάσουμε το ότι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Γιατί μέσω κάποιων οι οποίοι προσπαθήσανε να κλέψουν λεφτά από απλούς πολίτες χρησιμοποιώντας και ενεργοποιώντας κάτι νόμους οι οποίοι δεν υπήρχαν, ε, τους πέραν τα 50 ευρώ. Και μετά τους γράφανε κιόλας οι αστυνομικοί, γιατί δεν ισχύει τίποτα τέτοιο. Το ότι κάποιοι φάγανε λεφτά από τους απλούς πολίτες, δυστυχώς είναι η αλήθεια. Και δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι έχει και με ένα συγκεκριμένο κόμμα πάρε εδώ σε αυτό εδώ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο κόμμα ούτω ή άλλω. Παρ' όλα αυτά, βάσει αυτού του συμβάντο, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βγάλει νομοθεσίε στι οποίε θα φημώσει φωνέ. Θα φημώσει την αντίθετη άποψη. Με σκοπό να σε βάλει να κάνει τον υποχρεωτικό. Σε αυτή τη διαδικασία θα υπάρχουν εισαγγελικέ παρεμβάσει και θα σου πω εδώ πέρα το εξή. Εάν. Συμβεί το οτιδήποτε σε μένα, αυτομάτως θα γεμίσει το διαδίκτυο με viral βίντεο, τα οποία είναι στο αρχείο κρατημένα. Πρώτον, Δεύτερον, εάν πάθω το οτιδήποτε, εκτός του ότι το will μου, η θέλησή μου, θα παραμείνει στους επόμενε επόμενες, επόμενες γενιές και δηλαδή δεν πρόκειται να με κάνουν απολύτως τίποτα, ούτως ή άλλως δεν είναι αυτό το στυλ τους. Το στυλ τους είναι να προσπαθούν να σε κλειδώσουν με τα λεφτά. Αυτό είναι ο τρόπο ο κομμουνιστικό που παίζουν μπάλα. Γι' αυτό και όλη αυτή στη Νέα Δημοκρατία είναι δούλη του Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκη νομίζει ότι είναι ο τσιφλικά τη Ελλάδο. Εντάξει, αγόρι μου, όταν θα έρθει η στιγμή, πραγματικά πάρε αεροπλάνο και φύγει. Γιατί αυτό που θα έρθει το τσουνάμι, όχι 30 που λέει, όχι 15 που λένε ή της Νέας Δημοκρατίας. Ρε φίλε, 0% θα σε κάνουμε να πάρεις και μετά θα σε μπουζουριάσουμε μέσα. Για εσχάτη προδοσία. Εσχάτη καταλαβαίνει Καταλαβαίνεις Μητσοτάκη τι λέω. Εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία. Τη στιγμή που θα αναλάβει το Πατριωτικό Κόμμα. Και εάν πάθω το οτιδήποτε, εάν γίνει το οτιδήποτε, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα ξέρεις ποιο. Ψάξε Μητσοτάκη να βρεις. Ψάξε Μητσοτάκη. Αυτό που σου έρχεται ούτε το φαντάζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις για να μας φας. Ό,τι περνάει από το χέρι σου. Στείλε 10 εισαγγελείς και 30 αστυνομικού. σου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και θα σε ξεφτυλίσουμε όλοι μας. Το μόνο που καταφέρνεις είναι να μιλάς σε άτομα χαμηλότερης νοητικής αντίληψης που αυτοί εντάξει θα σε ψήφιζαν. Ένα 8% της Ελλάδος είναι αυτή. Δεν είναι παραπάνω κατέστρεψε στην Κρήτη. Θα τα πούμε μετά αυτά. Θα τα πούμε μετά. Στο μικροσκόπιο τη δικαιοσύνη, στο σελίδε και αναρτή στα social media. Χτυπάει ο δικτάτορα την ελευθερία του λόγου. Ξέρω άτομα που ζούσαν στην δικτατορία του Παπαδόπουλου και μου λένε ότι τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν αγόρι μου τότε. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα. Είναι πρωτοφανή αυτά που ζούμε. Και να πούμε ότι θα πηγαίνει και καλά η χώρα με, τους, με τις περιπτώσεις κατά κορονοϊού και θανάτων να πω πάει, 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 είναι πετυχημένος. Θα πω τελείωσε, μου το βούλωσε το στόμα, είναι πετυχημένο το παιδί. Το θέμα είναι ότι δεν είναι πετυχημένος. Είναι αποτυχημένος. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτό να δω. Ό,τι και να κάνετε δεν γλιτώνετε. Εσύ που βλέπεις τα βίντεο μου στο YouTube, αυτό το κανάλι δεν ξέρω πόσο καιρό θα υπάρξει. Ωραία. Ξέρει ότι υπάρχει δεύτερο κανάλι στο Rumble. Ξέρει ότι την προσπάθεια μου δεν πρόκειται να τη σταματήσει κανένα. Δεν θα τη σταματήσει κανένα. Εγώ ξέρω τι ψάχνω. Του 300 του Λεωνίδα. Αυτή τη στιγμή που θα έχω του 300, θα δουλέψω με αυτού, θα του κάνω νούμερο ένα. Όσο με εκνευρίζει ο Μητσοτάκη, τόσο μέσα στη γούρνα πέφτει. Δεν απειλώει κάτι. Με τη δικαιοσύνη, όλα νόμιμα θα είναι Μητσοτάκη. Με δικαιοσύνη θα μπει μέσα. Δεν τη γλιτώνει, όσο και να κοκορευτεί στον ΟΗΕ, όσο και να φέρνει τον Αλιάγα να σε κάνει συνεντεύξει. Ό,τι και να, να πληρώνει τα ΜΜΕ. Θα νικήσει ο Χριστό θα νικήσει η Ελλάδα, θα νικήσουν οι πατριώτε. Είσαι τελειωμένο. Τελείωσε. Αυτή με στη Νέα Δημοκρατία, νούμερο ένα. Είστε κατάπτυστοι το λιγότερο που αφήνετε ένα τέτοιο άτομο να σα ε, σας πιέζει με αυτόν τον τρόπο. Να σα υποτιμάει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα σα πω, σα λυπάμαι πρώτον. Δεύτερον, είστε πολύ καλύτεροι από όσο νομίζετε. Παρετηθείτε ο μαζικό, ομαδικό. Ρίξτε τον, ρίξτε τον. Ξέρω ότι θα ψηφίσετε Κασιδιάρη. Σε επόμενε εκλογέ, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σχεδόν όλη η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει Κασιδιάρη. Στην ατομική του την ψήφο. Οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία θα ζητάνε την ψήφο από τον λαό, ό,τι πιάσουνε, δεν θα πιάσουν τίποτα και οι ίδιοι θα ψηφίζουν Κασιδιάρη και τα πατριωτικά τα κινήματα. Και αυτό πρέπει να κάνετε και συγχαρητήρια. Και το ξέρω ότι θα το κάνετε, γιατί μιλάω. Γνωρίζω άτομα. Συγγνώμη, ρε φίλε, που το ξέρω κιόλα. Για να καταλάβετε πόσο άσχημη η κατάσταση είναι ο Μητσοτάκη. Ο Σαμαρά. Τι προσπαθεί να κάνει ο Σαμαρά. Προσπαθεί να ρίξει στο Μητσοτάκη, το δικτάτορα με τι πρέσπε. Μακάρι να το κάνει. Καλό θα κάνει. Αλλά. Αλλά. Τι προσπαθεί να κάνει. Να μείνει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να ηγηθεί τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο. Για ποιο λόγο. Και τι θα γίνει μελλοντικά. Τι έρχεται με το blockchain, με τα, με τα δεδομένα, τα ιατρικά. Τι έρχεται με το Castle Society. Ποιε είναι οι θέσει του γι' αυτό. Οι ίδιε με τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά. Μα και ο Τσίπρα, εγώ σε λέω. Και ο Τσίπρα και ο Σαμαρά, ακόμα και να προσπαθούν να τον φάνε το δικτάτορα, δεν κάνουν ουσιαστικά καλό. Ή θα ανασυνταχθούν όλοι και θα δουν πώ θα πολεμήσουν αυτό που έρχεται στον πλανήτη γη. Δεν μιλάω μόνο για την επιστολική ψήφο. Δεν μιλάω για τα κρούσματα. Δεν μιλάω για όλα αυτά εδώ που ετοιμάζουν. Μιλάω για το χάραγμα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Και όσο παλεύω γι' αυτό και με κυνηγάει το σύστημα ή ο δικτάτορα, σε λίγο θα γίνω τόσο δυνατό που θα είμαι εγώ το σύστημα. Και μετά θα του κυνηγάω εγώ. Και να ξέρει το παιχνίδι θα το παίξω πολύ χοντρά. Είτε είσαι Σαμαρά, είτε είσαι Μιτζοτάκη, είτε είσαι Τσίπρα. Εσεί όλοι σα να τρέμετε. Γιατί έρχεται το τσουνάμι. Και σου λέω είναι πολύ μεγάλο. Ξέρει τι είναι τσουνάμι. Δεν είναι ένα απλό κύμα. Το τσουνάμι είναι πολύ παραπάνω από όσο νομίζει. Κάτω το τραπέζι στείνονται συμφωνίε που ούτε τι φαντάζεται η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Με αριστερού πατριώτες. πατριώτε. Όλοι θα μπουν στο κόλπο. Καταλαβαίνει τι πρόβλημα θα έχει ή όχι. Αυτά που κάνει εδώ τα κατάπτυστα, τα κομμουνιστικά, τα δικτατορικά, τα μη ποτί, τα παράδεκτα, όχι αυτά θα φύγουν την πρώτη μέρα της κυριαρχίας, δεν το συζητάμε αυτό έτσι. Θα γίνουν πράγματα που ούτε φαντάζεται η Ελλάδα. Σοκαριστεί η Ελλάδα. Κάθε πράγμα στον καιρό του ο κολλιό στον Αύγουστο. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Πάμε παρακάτω. Συναγερμό στο Καστελόριζο. Περίεργε κινήσει Τούρκων. Δύο συλλήψει. Περίεργη υπόθεση με δύο Τούρκου στο Καστελόριζο. Όπου τα ξημερώματα τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκαν περίεργε κινήσει που προκάλεσαν την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Περίεργε κινήσει και μετά τι έχουμε. Σεισμό. Μάλιστα, όπω μετέδωσε το Open TV δημοσιογράφο Γεωργία Λαγού, εντοπίστηκαν από τι αρχέ στο Κασελόριζο δύο Τούρκοι που κολυμπούσαν στη θαλάσσια περιοχή. Άξι, δεν μπορούν να έχουν κάνει κάτι. Σύμφωνα με αποκλειστικέ πληροφορίε που μετέδωσε το Open. Δύο άτομα εντοπίστηκαν. Το Open, ξέρει γιατί το αναφέρω. Μόνο και μόνο γιατί έχει τα φιλαράκια μου. Για κανένα άλλο λόγο δεν το λέω το όνομά του. Δύο άτομα εντοπίστηκαν να κολυμπούν στο Κασελόριζο πριν από το πρώτο φω ημέρα. Οι ίδιοι ότι ξεκίνησαν από τα τουρκικά παράλια και έφτασαν κολυμπώντα στο Κασελόριζο όταν του πλησίασαν, αντιστάθηκαν και κατέγραφαν και κατάφεραν αρχικώ να συλλάβουν τον έναν εκ των δύο, ο οποίο κρατείται στο λιμεναρχείο στο Καστελόριζο. Ο δεύτερο εκείνη την ώρα μπήκε στο πλοίο πρώτη γραμμή που απέπλε με προορισμό τη Ρόδο. Οι λιμενικέ αρχέ, ωστόσο, είχαν στήσει καρτέρι στο λιμάνι τη Ρόδου και εκεί το συνέλαβαν. Πλέον και ο δεύτερο είναι κρατούμενο. Αυτά όλα συμβαίνουν στην Ελλάδα του Μιτσοτάκη και ο Μιτσοτάκη τα κρύβει όλα του τι συμβαίνει πραγματικά. Επόμενο νέο. Για τον καιρό. Βροχέ καταιγίδε και σκόνη για αύριο προβλέπει το μετέο του αστεροσκοπίου. Η σκόνη ποια είναι, Γιατί όταν εγώ στον ουρανό κοίταξα, είδα μία άσπρη γραμμή και μετά είδα και μία μαύρη γραμμή. Και σα προκαλώ όλου, αυτό έγινε το μεσημέρι σήμερα στι 12.30. Σα προκαλώ όλου, το είδατε αυτό εδώ. Όποιο το είδε στα σχόλια από κάτω, πείτε μου. Άσπρη γραμμή, ξέρει από τι, μαύρη γραμμή. Η μαύρη γραμμή τι είναι. Τι είναι αυτή η μαύρη γραμμή. Αυτή η σκόνη από πού έρχεται. Συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά και νότια, ενώ μικρή υποχώρηση θα, θα σημειώσει η θερμοκρασία. Αυτό κράτησε το λοιπόν. Κράτησε το αυτό εδώ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ούτε κάνει κλιματική κρίση που ερχεται συγκεντρωσει σκονης στην ο αυξημενε στα δυτικα Και νοτια ενω μικρη υποχωρηση θα σημειωσει η θερμοκρασια αυτο κρατησε το λοιπον κρατησε το αυτο εδω γιατι τιποτα δεν ειναι τυχαιο ουτε κανει κλιματικη κριση που αναφερεται ο Μητσοτάκη. και παμε στο πιο απίστευτο και στο πιο λυπηρό. Σεισμό στην Κρήτη. Συγκλονιστικά βίντεο τη στιγμή που χτυπάω ο Γκέλαδο. Δοκουμέντα από τον ισχυρό σεισμό 5,8 Ρίκτερ που έπληξε την Κρήτη το πρωί τη Δευτέρα με απολογισμό ένα νεκρό και αρκετού τραυματίε έρχονται στο φω. Τα βίντεο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δείχνουν τη σφοδρότητα τη ζώνη αλλά και τι ζημίε που προκλήθηκαν από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Ο Μητσοτάκη έχει πλάνο για αυτά. Ή πάλι έτσι θα του αφήσει του ανθρώπου. Ή θα πει ότι μόνο αυτοί που έχουν το πράσινο πιστοποιητικό θα πάνε σε, στα ξενοδοχεία. Ή ποια ξενοδοχεία, αυτά που πούλησε, γιατί πούλησε 1000-1500 ξενοδοχεία. Μαύρα, στου Γερμανού. Α, δεν τα ξέρει αυτά. Το πρόβλημα, ξέρει ποιο είναι, Ότι δεν τα ξέρετε. Το πρόβλημα είναι ότι ψηφίζετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα. Ότι άτομα που δεν ξέρουν ψηφίζουν. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Ή μπορεί να είναι και το καλό αυτό. Και κάποια στιγμή ο Έλληνα να ξυπνήσει. Ζούμε απίστευτε, απίστευτου καιρού. Εγώ έχω να σου διαβάσω κάτι από ένα φίλο που είναι από εκείνο το μέρο. Και θα σου το διαβάσω εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ένα φίλο λοιπόν μου λέει το εξή. Και εσύ θα κρίνει. Συγγνώμη που ξανά ενοχλώ, φιλετέρη. Εδώ στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, άρχισαν πριν τέσσερι μήνε περίπου, σε παρακαλώ, άκουσε το, να φτιάχνουν το αεροδρόμιο. Εκεί ήταν μια εκκλησία τη Αγία Παρασκευή, που εμπόδιζε τα σχέδιά του για το χτίσιμο του αεροδρομίου και στην ουσία με κάποιε τιμέ βάσει θρησκευτικού νόμου, αφού πήραν ό,τι είχε μέσα, την έθαψαν την εκκλησία. Και συνέχισαν τα έργα. Ούτε την μετέφεραν πιο πέρα, ούτε καν την γκρέμισαν, αφού είχε τιμηθεί και αδειάσει. Τέσσερι μήνε τώρα κάνει αδιάκοπα σεισμού στην περιοχή. Συμβαίνουν διάφορα εκεί. Μέχρι που και στο εργοτάξιο, ένα γκρέιτερ πάτησε έναν εργάτη. Σήμερα, ένα χωριανό οικοδόμος έκανε ανακαίνιση σε ένα εκκλησάκι στην περιοχή που είχε ζημιέ από του σεισμού. Έκανε 5,8 ρίχτερ. Ο τρόλο τη Εκκλησία ήταν αδύναμο, τον πλάκωσε και σκοτώθηκε. Και έχουμε άλλου δύο τραυματίε. Φωνάζουμε η Εκκλησία ότι έπρεπε να μετακινηθεί ή να γκρεμιστεί. Δεν ακούει κανένα και όλοι κοροϊδεύουνε. Αυτό όμω είναι η να γκρεμιστει δεν ακουει κανενα και ολοι κοροϊδεύουν. αυτο ομω ειναι η οργη του Θεού και το βλέπουν λίγοι. Αυτό είναι ένα μήνυμα από τα εκατοντάδε μηνύματα που δέχομαι καθημερινά. Αυτό λοιπόν, ο άχρηστο που κυβερνάει ο Μονάρχη, νομίζει ότι εμεί δεν ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο ξέρουμε το τι κάνει αυτό. Ξέρουμε το τι κάνουν όλοι οι Μωάτσοι. Ξέρουμε ποιοι είναι οι Μωάτσοι. Ξέρουμε ποιο είναι ο Ερντογάν. Ξέρουμε τι τιλικάουν από πίσω. Ξέρουμε για το Καστελόριζο. Ξέρουμε για τη Χάγη. Και δεν θα αποκαλύψω περισσότερα για το τι πραγματικά ξέρουμε. Εγώ θα σου πω ξανά κάτι. Τρέξε να κρυφτεί. Δεν, δεν κάνω καμία πλάκα. Όλοι αυτοί, αυτό που θα πάθουνε, Ειλικρινά δεν θα το ξέρουν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κλέψουν τι εκλογέ. Συνεχίστε να κλέβετε τι εκλογέ. Προσπαθήστε να κλέψετε. Προσπαθήστε να του πείσετε ότι η επιστολική ψήφο είναι καλή. Είναι καλή για εσά. Το καταλαβαίνω. Αλλά μετά, εκεί να σκεφτείτε. Και αυτά δεν είναι ούτε απειλέ ούτε τίποτα. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια για το τι έρχεται. Γιατί και τα λέω, γιατί τα λέω, γιατί δεν ξέρω αν το κανάλι μου θα μείνει όρθιο. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό που έρχεται όμω ο θυμό αυτό που έρχεται, όταν θα εκφραστεί σε ένα πολιτικό κίνημα, όταν όλοι θα έρθουν να σοβαροί σε αυτό το πολιτικό κίνημα, τρεχάτε. Τρεχάτε ποδαράκια μου να μην σα πιάσει ο αποπισινός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, για την ακρίβεια έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην προκειμένη φάση, επειδή βγήκε μεγάλο το βίντεο, θα το λήξω εδώ πέρα. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εάν σε ενδιαφέρει να με στηρίξει έμπρακτα για όσο το κανάλι αυτό υπάρχει, να πατήσει το κουμπάκι που λέει join συμμετοχή εκεί μέσα θα ξεκινήσω να ανεβάζω special content το οποίο θα σε βοηθήσει. Και γενικότερα θα είμαι πιο ένεργο εκεί μέσα. Και συγγνώμη για όλου εσά που με στηρίζετε και εγώ δεν έβγαλα βίντεο για τον Hipsy Z λόγω για όλα αυτά που μου συμβαίνουν στην προσωπική μου τη ζωή και γενικότερα στη ζωή μου, γιατί ξέρω ότι διαχειρίζομαι και εγώ ιδιαίτερε καταστάσει. Δεν έχουμε πει καν σε αυτό το επεισόδιο για τον Αρκουμενέα και τι παρετήσει που έχουμε επί, επί Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ χοντρό το παιχνίδι που παίζετε. Εσεί συνεχίστε να είστε ενωμένοι, συνεχίστε να στηρίζετε τι αρχικέ σα. Τι αρχέ σα βασικά. Τι πεπιθήσει σα, μόνο για τον από πάνω πολεμάμε εδώ μέσα. Και σα εγγυώμαι ότι εγώ θα πολεμάω για τον πατέρα. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Όσο και να με κυνηγήσουν, εγώ θα συνεχίσω να πολεμάω για τον πατέρα. Και πλέον είμαστε πολλοί. Και σα ευχαριστώ όλους εσά που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πατήσει το κουμπάκι που λέει Κοινοποίηση και να το στείλει σε Viber, σε Messenger, σε Νεοδημοκράτε, σε Σιριζέου, σε Κιναλίστε, σε οποιοδήποτε με στο Βελόπουλο τον ίδιο στείλει το. Στήλει το και στο Μιτσοτάκι τον ίδιο και θα το δει η marketing ομάδα του με το Freddy μέσα. Τέλο πάντων, αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κοινοποιήστε το βίντεο αυτό. Smash the like button και να φοβάστε. Να φοβάστε τον από πάνω. Να φοβάστε γιατί έχετε ξεφύγει. Το έχετε παραξηλώσει με αυτό που κάνετε στου Έλληνε και στι ελληνικέ ψυχέ. Εμεί θα τα πούμε αύριο στο επόμενο. Αν υπάρξει αύριο, να σε καλά.